Επί ώρες περίμενε την Παρασκευή το βράδυ στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου βαρύτατο περιστατικό τη σωτήρια διακομιδή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας τριτοβάθμιου νοσοκομείου, η οποία ήρθε μόνο μετά από παρέμβαση πολιτικού προσώπου. Η γυναίκα προσήλθε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου στις 3.30 ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής και μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα είχε τεθεί επίσημη διάγνωση. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά και βέβαια όχι μόνο στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Μία γυναίκα λοιπόν ήταν 6 ώρες αφού διαγνώστηκε, 6 ώρες ακόμα και περίμενε στα επίγοντα του νοσοκομείου του Ρεθύμνου. Ένας γιατρός ήταν απασχολημένος από το ήδη υποστελεχωμένο ΤΕΠ για να την κρατάει σταθερή και ένας άλλος για να συνεννοείται για να δει πού θα πάει αυτή η γυναίκα, γιατί το περιστατικό ήταν πραγματικά σοβαρό και υπερεπίγον και έπρεπε να την εντοπιστεί σε τερτοβάθμιο μόνο νοσοκομείο, πουθενά άλλου και μάλιστα σε ειδική μονάδα. Μπορεί να φύγει ο Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας και κάτι άλλα καθάρματα. Αυτά μπορεί. Όταν το νοσοκομείο μας έχει τη διαλύση. Εγώ δούλεψα 24 χρόνια, 25 εκεί. Και τώρα δεν θέλω ούτε καν να πάω. 6 ώρες μετά την επίσημη διάγνωση της γυναίκας, η οποία έπασχε από διαχωριστικό ανέβρισμα, βρέθηκε κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Επί τόσες ώρες οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος στο Ρέθυμνο είχαν επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο άκαρπων συνεννοήσεων για τη διακομιδή της ασθενούς, λαμβάνοντας την απάντηση ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη συγκεκριμένη μονάδα, δεδομένο που ανετράπει όταν παρενεύει πολιτικό πρόσωπο. Δεν υπήρχε λοιπόν κρεβάτι, όπως είχαν πει, στη μονάδα της συγκεκριμένη στο Ηράκλειο. Οπότε γίνονταν συνεννοήσεις, μήπως γίνει ένα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Αυτό κράτησε για 6 ώρες. Και η λύση, αυτό είναι το τραγικό, όπως δόθηκε με πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή έτυχε η οικογένεια της ασθενούς να έχει πρόσβαση σε κάποιον υπουργό, ο οποίος παρενέβη και τελικά άνοιξε ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ, στο Ηράκλειο, στην ειδική μονάδα για να πάει η ασθενής. Και βλέπουμε ότι το 2024 πρέπει να είσαι ένα πολιτικό μέσο για να μην πεθάνεις τελικά. Ένας βουκαράς που έχει πρόβλημα, πώς θα επιβιώσει, ενώ σε όλη τη ζωή δουλεύει, πληρώνει για να έχει υγεία, δωρεάν υγεία. Άμα δεν έχεις, θα πεθάνεις. Πρέπει να έχεις λεφτά. Αν δεν έχεις και λεφτά, εκεί τώρα υπάρχει θέμα. Δυστυχώς. Θα πηγαίνω στα απογευματινά. Απογευματινά να γίνομαι καλά. Τούτος ο λαός είναι ο μόνος, οι σύρες ξεχνάνε στα 40, εμείς ξεχνάμε στα 15. Οι ευνοούμενοι και οι έχοντες είναι και κατέχοντες, τίποτα άλλο. Κατά τις ώρες αναμονής της επίμαχης διακομιδής, ο καρδιολόγος που εφημέρευε παρακολουθούσε στενά το περιστατικό, έχοντας αφήσει αναγκαστικά ορφανή την καρδιολογική κλινική, όπου ευτυχώς δεν προέκυψε επίγουσα κατάσταση. Οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος στο Ρέθυμνο δίνουν κυριολεκτικά μάχη καθημερινά, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ακατόρθωτες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Διακομίστηκε εν τέλει από μία γιατρό των επιγόντων, άρα το ΤΕΠ έμεινε χωρίς γιατρό για κάποιες ώρες. Το περιστατικό έπρεπε να είναι υπό επίβλεψη ειδικού στην προκειμένη περίπτωση του καρδιολόγου και ο άνθρωπος ήταν εκεί 6 ώρες μέχρι το περιστατικό να φύγει. Ήταν περιστατικό τριτοβάθμιου νοσοκομείου, εκεί έπρεπε να αντιμετωπιστεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο προχτές με τον άντρα μου. Άψογοι και οι γιατροί και οι νοσοκόμες. Πραγματικά, παιδιά, απόρρισα το φιλότιμό τους. Τρέχαν αμέσως και λέω στις άλλες που έλειπα το βράδυ το ίδιο. Κάνουν αυτοί, λέει το ίδιο. Δηλαδή, δεν ξέρω, και πήρα τα πάνω μου. Πώς να σου πω που το είδα αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε δηλαδή ο Δήμος, η Εκκλησία, η Μητρόπολη να διαθέσουν κάποια, είτε σε χρήμα, είτε σε οικίματα, σε σπίτια, ξέρω εγώ, να μένουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι έρχονται.